έχουν δημιουργηθεί και πολλά κρούσματα ληστειών. Το χωριό δηλαδή βιώνει μια δύσκολη κατάσταση. Εκτός βέβαια ορισμένων οι οποίοι επωφελούνται τα ενίκια και αυτά που είναι σημαντικά ποσά. Στο θέμα έχει παρέμβει η Διεύθυνση Υγείας ζητώντας την άμεση εκένωση των σπιτιών, ενώ και ο Δήμος Αλμυρού έχει ζητήσει από τους ιδιοκτήτες τους να φροντίσουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Διαφορετικά θα κινηθεί σε βάρος τους η αυτόφορη διαδικασία. Δεν μπορούν να ζουν σε αυτά τα πράγματα ούτε ζώα, όχι άνθρωποι. Είναι η χώρα εντελώς ακατάλληλη. Και πέραν αυτού δημιουργούνται προβλήματα στην ίδια την κοινωνία. Δηλαδή κοιτοποιούνται κομμάτια της Ευξηνούπολης από μετανάστες, οικονομικούς κυρίως που ήρθαν να βρουν εργασία, και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λοιπόν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά. Να πάνε να νοικιάσουν σπίτια, υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και να ζήσουν όπως ζουν οι άνθρωποι. Είναι δύσκολη κατάσταση και για αυτούς τους ίδιους και για τους κατοίκους με αρρώστιες, με χίλια δυο προβλήματα. Τι άλλο. Είναι ένα δράμα δηλαδή. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες των παραπηγμάτων όπου διαμένουν Βούλγαροι κερδίζουν έως και 10 ευρώ την ημέρα για το κάθε άτομο που φιλοξενούν. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών ή παραπηγμάτων που θα δούμε παρακάτω πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται τους μετανάστες αυτούς και να πληρώνουν κατά κεφαλή εισόδημα για χώρους που, όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορεί να ζήσει ούτε ζώο εκεί μέσα.